Το είπα σωστά, κύριε Πεντεφράγκο? Μια χαρά, κύριε Πεντεφράγκο. Το όνομά σας. Εντάξει. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση να επισημάνουμε κάποια ζητήματα από τη μεριά της εγχώριας παραγωγής φαρμάκων. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, δυστυχώς η κατάσταση της χώρας μας είναι τραγική και έχουμε απόλυτη συνέστηση το πού βρισκόμαστε τα τελευταία χρόνια και της ευθύνης που όλοι έχουμε γι' αυτό. Αυτή η εισαγωγή τη θεωρώ απαραίτητη για να καταδείξω ότι αυτό που γίνεται τα τελευταία 5 χρόνια στον χώρο τον υγειονομικό και ειδικότερα στον χώρο της πολιτικής φαρμάκου είναι κάτι το οποίο ξεφεύγει από τα όρια της λογικής. Για 5 χρόνια αντιμετωπίζουμε την όντως υπερβολική φαρμακευτική δαπάνη της δεκαετίας του 2000 με τρόπο λογιστικό, αλλά τελείως ανορθολογικό. Βάζουμε στόχους στα 2 δις ή στα 9.945, κατεβάζουμε τις τιμές των φαρμάκων και παρόλα αυτά όλοι είναι δυσαρεστημένοι. Και πρώτα απ' όλα αυτοί για τους οποίους όλοι ενδιαφερόμαστε. Οι ασφαλισμένοι. Κυρίες και κύριοι, οι τιμές των φαρμάκων την τελευταία πενταετία, 2010-2015, των εγχωρίως παραγόμενων φαρμάκων, έχει πέσει 60%, πάνω από 60%. Αντίστοιχα έχουν πέσει και οι τιμές των πρωτοτύπων φαρμάκων off και on patent, κατά 40% και 30%. Κι όμως, καθημερινά οι ασφαλισμένοι πάνε στα φαρμακεία να πάρουν τα φαρμακά τους και πληρώνουν περισσότερο. Εγώ θα σας ρωτήσω, αν αυτό δεν είναι παραλογισμός και αν η επιμονή στις τιμές, όπως οι μνημονιακές υποχρεώσεις και κατευθύνσεις επιτάσσουν πάλι εστίαση στις τιμές, τι πρόκειται να γίνει? Κυρίες και κύριοι, το πρόβλημα της φαρμακευτικής δαπάνης δεν ήταν ποτέ θέμα τιμών. Ήταν θέμα διαρθρωτικών μέτρων σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση και την αποζημίωση. Αυτό που μας ζητάνε είναι τι? Πρακτικά, ένα καινούριο εισαγόμενο φάρμακο που κυκλοφορεί στην Ελλάδα, ας υποθέσουμε έχει μία τιμή 10 ευρώ. Αυτό το φάρμακο συνταγογραφείται με τη δραστική, ταυτοποιείται στην ουσία ο παραγωγός με το εμπορικό και το εμπορικό σήμα του φαρμάκου και όταν αυτό το φάρμακο το παράγει η ελεγχώρια παραγωγή και το κυκλοφορήσουμε εμείς, θα μας δώσουν μία τιμή 3,25 ευρώ και αυτό το φάρμακο με βάση τη δραστική θα κυκλοφορεί χωρίς ταυτότητα. Και αυτό που τα προαπαιτούμενα αυτής της φάσης ζητούν είναι τα 3,25 ευρώ να κατέβουν ακόμα χαμηλότερα. Τη στιγμή που, όπως και ο προηγούμενος ομιλητής ανέφερε, η δαπάνη στα ιδιωτικά φαρμακεία πέφτει για μια πενταετία με μέσο όρο 15% και 20% και αντίστοιχα τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ που διακινούν φάρμακα υψηλού κόστους, η δαπάνη εκεί αυξάνεται με 20 και 25%. Και λέμε τι? Να μειώσουμε περαιτέρω τις τιμές των φθηνών χωρίς κανένα πρόβλημα για αυτά τα φάρμακα, τα πολύ ακριβά. Εξοικονόμηση από το φάρμακο μπορεί να γίνει, αλλά μπορεί να γίνει με διαρθρωτικές αλλαγές, με σωστή χρήση, με έλεγχο της συνταγογράφησης, με έλεγχο της διακίνησης. Τα μέτρα, αν εσείς αφήσετε και περάσουν κατά αυτόν τον τρόπο, η ελληνική φαρμακοβιομηχανία δεν είναι βιώσιμη. Παρόλη την κρίση έχουμε διατηρήσει θέσεις εργασίας, έχουμε 11.000 άτομα, ανθρώπους που εργάζονται, κάνουμε εξαγωγές, κάνουμε έρευνα, δυνητικά μπορούμε να αυξήσουμε την χώρια προστέμενη αξία, αλλά το αύριο, έτσι πως το προδιαγράφουν, δεν είναι βιώσιμο. Γιατί? Για να έρθουμε στην ουσία. Και η ουσία είναι το πώς κινείται το παγκόσμιο σύστημα. Αυτή τη στιγμή το φάρμακο χαρακτηρίζεται ως αγαθό για όσο διαρκεί η πατέντα. Όταν η πατέντα του φαρμάκου λήξει, έχουν αποφασίσει να το αντιμετωπίζουν σαν εμπόρευμα. Και τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τα εμπορεύματα είναι η τιμή, η ποιότητα και η διαφήμιση. Κλείνοντας, θα ήθελα να καταθέσω μία δέσμη προτάσεων της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, διαρθρωτικών προτάσεων και όχι λογιστικών μειώσεων τιμών που δεν βγάζουν πουθενά, και να σας καλέσω όλους
επιτέλους να συνοηθούμε σε μια εθνική πολιτική φαρμάκου. Γιατί πολιτική φαρμάκου στη χώρα μας δεν υπήρχε, δεν υπάρχει και δυστυχώς δεν θα αφήσουν να υπάρξει. Σας ευχαριστώ.